Libya. When from daybreak to... Το BBC μετέδιδε στα τέλη του 1941 την είδηση ότι οι βόμβες που έφευγαν από την Κρήτη με γερμανικά αεροσκάφη και βομβάρδιζαν τη Λιβύη ήταν ελαττωματικές και πάντως δεν έπληταν εκτεταμένα τους στόχους τους. Θυμάμαι από μια περίπτωση να πούμε. Αφελείς οι Γερμανοί, ναι, ξεχάσανε και δεν βάλανε καψούλες, ναι, στις βόμβες και τις ρίχνουν στη Λιβύη και δεν γεντούνε. Κανείς δεν ήξερε ότι ένα μικρό παιδί από την Κρήτη θα μπορούσε εν αγνία του και μέσα στην παιδική του αφέλεια να έχει συμβάλει σε αυτό σε ένα ίσως μικρό αλλά καθοριστικό βαθμό. Δύο φορές εγέμοζα το βουρλιάλι δυναμίτες. Τι δυναμίτες? Εξεβίδωνα τις βόμβες. Εξεβίδωνα κοπέλιδα που ήμουν, γιατί μετά να μου πεις να πάω να δείξω, δεν πάω. Άνετα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο μικρότερος Σαμποτέρ στα χρόνια της κατοχής. Ένα κριτικόπουλο λίγο μεγαλύτερο από 10 ετών που επειδή πήγαινε με τον πατέρα του στο αεροδρόμιο του Τυμπακίου όπου εκτελούνταν έργα για την αναβάθμισή του, αντί για παιχνίδι όπως λέει σήμερα, έχοντας ανακαλύψει τον εξοπλισμό των Γερμανών, άδειαζε τις βόμβες και γέμιζε το βουριάλι του με δυναμίτη. Σε ξεβίδωνα, αλλά την αρχή δεν ήξερα και πολέμουν να την ξεβιδώσω ανάποδα και αυτή εξεβίδωνε δεξιά. Ξεβιδώνατε λοιπόν τις βόμβες. Τις βόμβες και βγάναμε από κάθε μια καψούλα, μια σαν ένα δυναμίτι. Πώς είναι ο δυναμίτης, τόσο είναι στο μάκρο και τόσο είναι στο χοντρό. Σήμερα στα 93 του χρόνια, ο καπετάν Νικολής Πλατοκούκης θυμάται εκείνη την εποχή και λέει ότι η παιδική του αντίληψη, το θάρρος και η αγάπη για τον τόπο του, τον έσπρωχνε να κάνει κι αυτός κάτι για την πατρίδα, χωρίς ωστόσο να έχει καταλάβει τι ακριβώς έκανε, πέρα από το ότι διέθετε δυναμίτη και πάντως σε αυτόν τον είχε αφαιρέσει από τους Γερμανούς. Δεν ψηφιλάγανε οι Γερμανοί τις βόμβες, γιατί να με πιάνανε και να με τυλάγουν επί τόπου. Ούτε να δεν μου τις βρήκανε. Πηγαίνατε λοιπόν κρυφά. Κρυφά. Σημαντική δουλειά. Ναι. Γιατί μετά οι βόμβες τις κάγανε. Ήτανε κούφιες. Οι βόμβες ήτανε από κάτω στις χοντρολιές. Ναι. Ήταν στιβές, είχαν κάνει. Σήμερα ο καπετάν Νικολής Πλατοκούκης είναι 93 χρονών και εξακολουθεί να περπατά στον Ψιλορίτη, γεμίζοντας, όπως τονίζει, όμορφες εικόνες και καθάριο αέρα. Τον Ψιλορίτη τον έχω γυρέψει πολλές φορές και πάει από πίσω στη Λόγρια. Με τα πόδια. Περπατώντας ακόμη και μέχρι τα 93 του χρόνια στον Ψιλορίτη, κρατάει, όπως λέει, στο λογισμό του σαν παράσημο αυτό που σαν παιδί και χωρίς τότε να μπορεί να καταλάβει, έκανε κρυφά. Πράξεις ηρωισμού που δείχνουν ανεξάρτητα από τη συμβολή του στον αγώνα το σθένος και την ετοιμότητα, την παλικαριά και τη λαχτάρα για λευτεριά που διέτρεχε πάντα αυτόν τον τόπο και τους ανθρώπους του.